Δυστυχώ έφτασε η ώρα του σφραγίσματο για του Ευρωπαίου πολίτε. Η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, δήλωσε αναφορικά πω οι Βρυξέλλε θα παρουσιάσουν το Μάρτιο την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Με αυτόν τον τρόπο, αρχικά, θα μπορούν να ταξιδέψουν μόνο όσοι έχουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ ήδη εκφράζονται φόβοι πω θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλε δραστηριότητε. Να τονίσουμε πω το Ισραήλ, η πρωταθλήτρια χώρα στου εμβολιασμού, ήδη έχει αναφερθεί σε θέσει εργασία μόνο για εμβολιασμένου, αλλά και στο δικαίωμα που θα έχουν όσοι κάνουν το εμβόλιο να παρακολουθήσουν θεατρικέ παραστάσει και άλλε πολιτιστικέ εκδηλώσει. Φοντερ Λάιεν, στη διάρκεια βιντεοδιάσκεψη με Γερμανού συντηρητικού βουλευτέ, ανέφερε χαρακτηριστικά: Όσο για το θέμα του πώ θα μοιάζει το ψηφιακό πράσινο διαβατήριο, θα υποβάλουμε μια νομοθετική πρόταση τον Μάρτιο. Όσον αφορά στη λειτουργία του νέου πιστοποιητικού εμβολιασμού, οι πληροφορίε αναφορικά με το θέμα αυτό δεν είναι πολλέ, αλλά σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα μαζική ενημέρωση θα είναι ψηφιακό και θα λειτουργεί μέσω εφαρμογή στα smartphones. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού απαιτεί μια βάση δεδομένων για την καταχώρηση εμβολιασμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και ένα εξατομικευμένο κωδικό QR για του εμβολιαστέντε. Η Κομισιόν ορίζει τώρα τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να περιέχει ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράδειγμα του Ισραήλ δείχνει ποια μπορεί να είναι η μορφή αυτού του ψηφιακού διαβατηρίου. Στη χώρα που ηγείται τη παγκόσμια κούρσα των εμβολιασμών για το COVID-19, όσοι έχουν αναρρώσει από την νόσο ή έχουν εμβολιαστεί, θα αποκτούν ένα πράσινο διαβατήριο μέσω μια εφαρμογή, η οποία σαρώνεται στο smartphone ή εκτυπώνεται σε συγκεκριμένε τοποθεσίε.